από τα σπουδαιότερα βιβλία της ελληνικής πεζογραφίας. Το βιβλίο του Δημήτρη Χατζή, το τέλος της μικρής μας πόλης, το έχουμε διαβάσει άπαντες, από μιας κάποιας ηλικίας τουλάχιστον. Το εύχομαι, το εύχομαι. Ναι, είναι κλασικό έργο. Παίζεται για 20 παραστάσεις και δυστυχώς τελειώνουν στο Rabbit Hole, στο Μεταξουργείο. Το βιβλίο αποτελείται από 7 διηγήματα, δουλεμένα από το 1950 έως το 1963 και μάλιστα το ξανακοίταξε ο συγγραφέας το 1979 ως η τελική, ας πούμε, το τελικό κοίταγμα. Μάλιστα. Από αυτά τα 7, λοιπόν, εσείς έχετε επιλέξει ένα, τον Τάφο. Που είναι από τα μεταγενέστερα, από το 1963 δηλαδή. Που είναι από τα μεταγενέστερα, από το 1963 και μετά. Λοιπόν, άρα, η ερώτηση πρώτη είναι πόσο σύγχρονο μπορεί να είναι ένα διήγημα το οποίο έχει γραφτεί πριν από 50-60 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό όταν είμαστε αντιμέτωποι με το έργο ενός μεγάλου συγγραφέα όπως είναι ο Χατζής ή αντίστοιχα ο Παπαδιαμάντης, ο Βυζίνος, να μην τους αντιμετωπίζουμε ως ηθογράφους, και ενδεικτικά μιλώ για αυτούς, γιατί αυτό που γράφουν δεν είναι ηθογραφία, είναι λογοτεχνία υψηλής ποιότητας. Και η λογοτεχνία υψηλής ποιότητας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο και μιλάει κάθε στιγμή. Και αυτό κάνει και ο Χατζής. Η βοήθεια που έχει η παράσταση ή και ο τρόπος που εμείς αντιμετωπίσαμε το συγκεκριμένο διήγημα είναι ότι έχουμε την απόσταση που χρειάζεται για να πούμε την ιστορία χωρίς να φαίνεται κάτι δήθεν σύγχρονο. Ενώ το κάνουμε με ένα σύγχρονο τρόπο. Με ένα σύγχρονο μπερκτικό τρόπο. Αυτό. Ναι. Και αυτό είναι ένα επιπλέον ερώτημα το οποίο έχω. Είναι το εξής. Πώς διασκευάζετε, πώς σας ήρθε, με ποιον τρόπο διασκευάσατε ένα διήγημα, το οποίο δεν είναι θεατρικό, είναι διήγημα. Είναι διήγημα, το έχω ξανακάνει άλλωστε. Ενώ ότι προ-COVID διασκευάσαμε με την Έλσα την Ανδριανού, που είναι βασική συνεργάτης, τον πύργο του Φραντς Κάφκα. Εξίσου δύσκολο εγχείρημα και η οποία παίχτηκε και νομίζω ότι πήγε πολύ ωραία. Ξανά με την Έλσα, λοιπόν, της έριξα την ιδέα, πάμε να κάνουμε Χατζή. Της άρεσε η ιδέα, αγαπάει και εκείνη το Χατζή και το... Εντάξει, εγώ έριξα την πρακτική ιδέα. Εκείνη το έφτιαξε, εκείνη το έκανε. Εκείνη το διασκεύασε, δηλαδή. Ναι, και αποφάσισε ότι θα μπουν και τραγούδια. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατόπιν καθοριστική συμβολή του Θέμου Σκανδάμη, βασικού συνεργάτη, ο οποίος πήρε τους αρχικούς στίχους, τους ξανάγραψε στην ουσία δηλαδή, έγραψε τη μουσική και μετά, ακόμα πιο καθοριστική, είναι η συμβολή του Θεάσου, του Άρη Τουρπάκη, ο οποίος κατέχει πάρα πολύ, ας πούμε, από μουσική, αλλά και των υπολείπων. Τώρα φαντάζομαι ότι θα τους γράψετε. Θα τους πούμε κιόλας, ναι, ναι, συνέχεια, αλλά ναι. Πήραμε τη διασκευή και την αναμορφώσαμε με έναν τρόπο. Ναι, πώς σας ήρθε ένα έργο που... Από ό,τι θυμάμαι, γιατί έχω δεκαετίες να το διαβάσω, είναι δραματικό με μία έννοια. Είναι ιτημένη. Τον αγαπάω. Να το κάνετε σαν musical, σαν φασοκομωδία, κάτι. Τον αγαπάω το Χατζή πάρα πολύ. Mm-hmm. Και επειδή τώρα αυτό είναι λίγο συναισθηματικό και δεν είναι ωραίο, τιμά το έργο δηλαδή, επειδή είμαι από τα Γιάννενα, το Χατζή τον διαβάζω χρόνια και προσπαθώ χρόνια να πείσω κάποιον να κάνουμε Χατζή. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, η πρώτη μου σκέψη για το Σεμπαθάη Καμπυλή ήταν το 12. Οπότε, ναι. Με τρώει χρόνια να το κάνω. Μου ήρθε η ιδέα πριν 2 χρόνια και τελικά έγινε φέτος. Ναι, γιατί, εξακολουθώ να λέω, γιατί χρησιμοποιήθηκε μουσική, πώς έγινε σε ένα musical, ένα έργο μάλλον δραματικό. Γιατί, ένα διήγημα μάλλον. Δεν είναι. Πρέπει. Προσπαθώ, όπως και στον Κάφκα και εδώ, να βγάζουμε ένα χιούμορ και όχι μόνο τα σκοτεινά σημεία ενός διηγήματος. Άλλωστε θεωρώ ότι ο ίδιος ο Χατζής έχει πάρα πολύ χιούμορ στα διηγήματά του, σε όλα.
Αρκεί να μπορέσουμε να διαβάσουμε αυτό το χιούμορ που έχει. Γιατί δεν είναι βαρύ συγγραφέας ή, θέλω να πω, σκοτεινός. Ναι, ξέρεις... Όπως το, αυτό, ενώ ο ίδιος φαντάζομαι διάβαζε τα διηγήματά του και θα έλεγε, θα έκανε τον κόσμο να γελάει. Ξέρεις, επειδή τα διηγήματα στο τέλος της μικρής μας πόλης τουλάχιστον διηγούνται πώς αντιδράει το άτομο σε αλλαγμένες, σε συνθήκες που αλλάζουν και αλλάζουν τον κόσμο στον οποίο ζει. Και αυτό συνθλίβεται με μια έννοια στη συναλλαγή που έρχεται. Αυτό πόσο σύγχρονο είναι σήμερα? Πόσο? Πάρα πολύ. Εδώ ζούμε σε μια συνθήκη που οι άνθρωποι συνθλίβονται. Και δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση που περάσαμε, δεν μιλάμε για τον κορονοϊό που περάσαμε, δεν μιλάμε για τους πολέμους που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ζωή μας αλλάζει. Αλλάζει έντονα. Και οι ζωές, ειδικά των ανθρώπων της δικής μου ηλικίας, αλλά ακόμα περισσότερο των νεότερων, αλλάζουν πολύ έντονα. Και αυτό είναι που θέλω και επιθυμούμε σαν ομάδα εδώ να πούμε στον κόσμο. Κάπως να σταθεί λίγο πιο μακριά και να δει την κατάσταση που βιώνουμε σε αυτή την έντονη αλλαγή που συμβαίνει. Γιατί είναι πάρα πολλές οι αλλαγές. Είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά ξέρεις, έχεις μια αίσθηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αν φέρεις τον νου σου, δηλαδή όλα τα διηγήματα του. Αυτό το λέει του και ο Μάρξ, ναι. Το λέει και ο Μάρξ, είτε σαν φάρση, σαν τραγωδία. Η πλάκα είναι ότι το άτομο που συνθλίβεται σε αλλαγμένες συνθήκες είναι μια τραγωδία που επαναλαμβανόμενη. Προφανώς. Εμείς κρατάμε από τον Μάρξ τη φάρσα. Ναι, το κάνατε φαρσικό, ας πούμε. Και αυτό είναι... Ναι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει την τραγωδία του. Α, είναι... έχει αυτό το νόημα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Τώρα, αν τα καταφέραμε, δεν ξέρω. Τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει να το πούμε, η μουσική και τα φαρσικά στοιχεία λειτουργήσαν απίστευτα καλά. Και είδα και τον κόσμο, δηλαδή, πόσο ενθουσιασμένος ήταν στο τέλος της παράστασης. Και ζητούσαν να δουν τους ηθοποιούς, να σου πούνε εσένα, να σου πούνε μπράβο κλπ. Ήταν εντυπωσιακό δηλαδή το πώς κολλήσανε όλα αυτά. Αυτή ήταν η προσπάθειά μας και ελπίζω να τα έχουμε καταφέρει. Και μακάρι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και παραπάνω. Α, μπράβο, παραπέρα. Γιατί λέγαμε και είπαμε στην αρχή ότι είναι 20 παραστάσεις. Τελειώνουν αυτή την Κυριακή. Τελειώνουν την Κυριακή. Ελπίζετε να το μεταφέρετε. 29 Μαΐου. Ναι. Ελπίζετε να μεταφερθεί και του χρόνου, ας πούμε. Το ελπίζουμε. Τώρα οι συνθήκες στο ελληνικό θέατρο είναι πολύ δύσκολες. Και όχι μόνο στο ελληνικό θέατρο. Στην ελληνική κοινωνία, γιατί μην μιλάμε για το θέατρο μόνο, ενώ ότι δεν είναι. Είναι δύσκολες. Ανεβαίνουν, θα μιλήσω για το θέατρο γιατί αυτό γνωρίζω καλύτερα. Ανεβαίνουν παραστάσεις για 6-10 μέρες, για πολύ λίγο. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι λόγω COVID ή είναι και άλλες συνθήκες? Ξεκινήσαν από τον COVID, αλλά είναι και άλλες. Τώρα δηλαδή... που μιλάμε και η ρεύμα εδώ. Σωστό. Ενώ... ότι και έχουν ακριβήνει όλα τα παρελκόμενα. Ο κόσμος έρχεται στο θέατρο. Από ό,τι είδατε σήμερα έρχεται. Ναι. Και είναι Τετάρτη. Ναι, και βλέπω ότι πράγματι λειτουργεί σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ πιεστική για τον κόσμο. Ένας στα τέσσερις ανθρώπους δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Το θέατρο λειτουργεί ψυχαναλυτικά, ας πούμε. Σε βοηθάει. Νομίζω ότι πάντοτε έτσι λειτουργούσε. Ναι. Ενώ η ψυχανάλυση είναι του 19ου 20ου αιώνα. Το θέατρο είναι του 5ου π.Χ. αιώνα. Και έπαιζε πάντα αυτό το ρόλο. Από τότε λες. Ναι, βέβαια. Ωραία. Να πούμε και για τους συντελεστές συνολικά της παράστασης, αν θυμάσαι δηλαδή όλα τα ονόματα. Πώς είναι. Να μην θυμάμαι. Ωραιότατα. Πες μας τα λοιπόν. Λοιπόν, επί σκηνής είναι Άρης Τρουπάκης, Νίκος Γιαλελής, Στάθης Κόκορης, Θέμος Κανδάνης, Κώστας Κουτρουμπής και Δημήτρης Μιλιώτης. Έξι. Έξι άτομα. Τον ήχο Γιάννης Κανδάνης. Ενδυμασία και λοιπά έχουμε ενδυματολογία. Ενδυματολόγος είναι ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης. Ναι. Και φωτισμούς έκανε η Μελίνα η Μάσχα. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τα καλύτερα. Για το χρόνο εννοώ να συνεχιστεί η παράσταση.